Συγχαρητήρια για το σημερινό αγώνα. Υπάρχει πάντα ένας νικητής και υπάρχει και ένας χαμένος. Εγώ πάντως το μόνο παρήγορο που είδα είναι ότι οι δύο ομάδες παίξανε πολύ καλό βόλεϊ και γενικά έδινε ένα γήπεδο που είχε κόσμο, είχε παλμό. Νομίζω ότι αυτό είναι το κέρδος για το βόλεϊ σήμερα. Να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας. Όλα τα ΜΜΕ, τους δημοσιογράφους που σήμερα ήταν εδώ. Πραγματικά είδαμε και όλοι οι φύλαθλοι και οι παράγοντες της τοπικής επιτροπής που ήμασταν εμείς εδώ πέρα σήμερα, ένα πάρα πολύ ωραίο αγώνα, αντάξιο του πρωταθλήματος γυναικών. Ήταν ο τρίτος τελικός κατά σειρά, ήταν 1-1 τα προηγούμενα παιχνίδια ήρθαν, όπως γνωρίζετε. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι παίχτηκε ένα πάρα πολύ ωραίο βόλεϊ, ανοιχτό επίπεδο, αντάξιο των δύο ομάδων. Η προσπάθεια που κάνει ο Πολυκράτης, επειδή είναι και ο νικητής ο σημερινός και ο πρωταθλητής ΣΑΜΟΥ για το 2011-2012, γίνεται μια πάρα πολύ καλή δουλειά. Φάνηκε σήμερα η δουλειά που γίνεται από πλευράς του team των προπονητών. Ο Ιωνικός έδειξε με την εμπειρία του ότι πάλεψε το παιχνίδι. Αυτό το έδειξε και στα τρία παιχνίδια που έπαιξε. Βέβαια η ομάδα, επειδή τυχάνει να είμαι και πρόεδρος του Ιωνικού, και ο κύριος Μαθιός φέτος είχε κάνει μια ανανέωση 60-40. Αν είδατε, παίξανε βασικές τρεις νέες παίκτριες που είναι ηλικίες 14 ετών. Δεν μπορούσε αυτή η ομάδα σίγουρα να πρωταγωνιστεί στο πρωτάθλημα, αλλά όμως είδαμε τελικά ότι πήγε στον τελικό, το πάλεψε, αλλά η εμπειρία του Πολυκράτη, όπως είδαμε, κέρδισε το αποτέλεσμα που ήταν 3-0 σετ και συγχαρητήρια στην ομάδα του Πολυκράτη. Η επόμενη μου ερώτηση θα ήθελα να μου την απαντήσετε σαν πρόεδρος της τοπικής επιτροπής. Η ομάδα μας, που είναι ο Πολυκράτης, που είναι ο πρωταθλητής του νομού, από εδώ και πέρα τι πρόκειται να γίνει, πού πρόκειται να πάει, με ποιους πρόκειται να αγωνιστεί, αν το ξέρουμε, αν ξέρουμε κάτι. Κοιτάξτε, η ομάδα του Πολυκράτη και η πρωταθλήτρια ομάδα κάθε χρόνο ανήκει στη ΣΥΤΑ περιφέρεια, τα νησιά του Αιγαίου. Χίος, Μυτιλίνη, Σάμος, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα. Εμείς, η τελευταία συνεδρία που είχαμε κάνει της τοπικής επιτροπής, που ήταν και παράγοντες των ομάδων, αποφασίσαμε να μην πάει η πρωταθλήτρια ομάδα στα παράζ και των γυναικών και των γουρασίδων. Κρεμεί και τώρα και το πρωτάθλημα των Παγκορασίδων, διότι η Ελληνική Ομοσπονδία Πετροσφαίρισης δεν έχει στείλει τα λεφτά για τις μετακινήσεις στον Ιωνικό, στον Πολυκράτη και στη Ρίβα. Μιλάμε για ποσά που ξεκινάνε από 1.500 έως 3.000 ευρώ και η απόφαση της Τοπικής Επιτροπής είναι οι πρωταθλητές ομάδες να μην κατέβουν στο ειδικό τουρνά που θα γίνει της ΣΥΤΑ Περιφέρειας. Ομάδα των ανδρών του Ιωνικού που έχουμε μάθει στα σόφια που έχει φτιαχτεί σιγά σιγά. Τι μας δώσει το έργο? Κοιτάξτε, γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια από πλευράς όλου του σαμιακού χώρου των αθλητών που έπαιζαν παλιά βόλεϊ. Είναι και κάποιοι νέοι αθλητές. Το καλοκαίρι έγινε μια συνάντηση με τον κύριο Πανούσο, τον κύριο Κονδύλη, τον κύριο Μάρκο, τον κύριο Κανελόπουλο και τον κύριο Νικολαίδη μαζί. Βρεθήκαμε όλοι μαζί, είπαμε όλοι αυτοί οι παίχτες να ξεκινήσει μια διαδικασία στο μάζιμα παιχτών. Προτιμήθηκε ο Ιωνικός, θα λέγεται Ιωνικός ΣΑΜΟΥ έξω, να επιτύχει, πλαισιώνεται από όλους τους αθλητές. Είπαμε να γίνει προσπάθεια να πάνε όλοι οι παίχτες στον Ιωνικό, διότι είναι το μοναδικό σωματείο που διατηρεί τμήματα πετροσφαίρισης και δεν έχει τίποτα άλλα τμήματα εκτός το βόλεϊ. Γίνεται μια προσπάθεια όλο τον χρόνο από τον Οκτώβριο. Ο προπονητής είναι ο διεθνής βολεϊβολίστας Θανάσης Πανούσος. Έχουν μαζευτεί αρκετοί καλοί παίχτες. Γίνεται μια προσπάθεια. Γίνονται προπονήσεις Δευτέρα-Τρίτη στο Καρλόβαση, στο κλειστό Καρλοβασίου και Πέμπτη στο Βαθύ. Πιστεύω ότι η ομάδα αυτή έχει αξιώσεις. Όπως ξέρετε, φέτος για πρώτη φορά η ομάδα τη ΣΥΤΑ Περιφέρειας που θα πρωταγωνιστεί και θα βγει. Α, να σας πω και κάτι, προτού να φτάσω σε αυτό το σημείο που θα σας πω σε λίγο, είναι ότι λόγω ότι δεν υπάρχει πρωτάθλημα στη ΣΑΜΟ, όπως στοιχείο, συμβαίνει και το ίδιο, οι ομάδες θα βγουν κατευθείαν στη ΣΥΤΑ Περιφέρεια να παίξουν με τη Μυτιλίνη, με την Χίο, με την ΣΑΜΟ, τους πρωταθλητές εννοώ, με τους Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα, και από εκεί μία ομάδα από αυτές που θα γίνει σε τουρνουά θα ανέλθει στην Α2 εθνική κατηγορία. Μάλιστα. Και μιας και δεν σας βρίσκουμε και τόσο εύκολα, έτσι, θα μας επιτρέψετε ακόμα μια ερώτηση.
Έχουν ολοκληρωθεί σχεδόν δύο πρωταθλήματα. Έχουμε σε εξέλιξη το πρωτάθλημα Παγκορασίδων. Εκεί τι γίνεται? Είδαμε ότι ξεκίνησε, έχει μια μεγάλη διακοπή και θα παίζουμε τον Μάιο και τον Ιούνιο. Όχι, η δεύτερη αγωνιστική θα ξεκινήσει 21 το μηνός. Όπως είδατε, υπήρχαν τα play-off. Δεν ξέραμε πώς θα πάνε και πραγματικά το είδατε ότι θέλαμε τρία παιχνίδια. Δεν μπορούσαμε να το ξεκινήσουμε αυτή την Κυριακή, διότι ξεκινάνε η μεγάλη εβδομάδα και γι' αυτό υπήρχε αυτό το κενό. Βέβαια, και μετά θα έχουμε και το. Θα κλείσουν και τα σχολεία. Οπότε είπαμε ό,τι προλάβουμε να κάνουμε. Οπότε κάναμε την πρώτη αγωνιστική και τώρα 21 του μηνός κάνουμε τη δεύτερη αγωνιστική κανονικά. Εκεί, βέβαια, σας λέω ότι δεν θα υπάρξουν play-off. Οπότε θα έχουμε, πιστεύω, σε σύντομο χρονικό διάστημα τελειώσει το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Συγχαρητήρια, καλές διοργανώσεις και το βόλι να πηγαίνει πάντα μπροστά. Εγώ θα σας ευχηθώ να είστε καλά κι εσείς, όλους τους δημοσιογράφους, τον κύριο Οικονόμου, εσάς, τον κύριο Αγγελέτο. Σας εύχομαι καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Επίσης να ευχηθώ στην τοπική επιτροπή καλό κουράγιο και καλή δύναμη. Είμαστε μία ομάδα και θέλουμε να πιστεύουμε ότι παλεύουμε για να ανεβάσουμε ακόμη πιο πολύ το βόλεϊ της ΣΑΜΟ. Και κάτι άλλο, μια και είπατε να ανεβάσετε το βόλεϊ της ΣΑΜΟ. Πέρσι τέτοια εποχή περίπου, σε αυτό το γήπεδο, εδώ που κάθεστε, γραφόταν μεγάλες στιγμές για το βόλεϊ. Το τελικό σκυπέλλου γυναικών. Το θυμάστε με ανάμεση? Βεβαίως, ήμουνα και εγώ εδώ. Ναι. Θέλουμε τέτοιες διοργανώσεις. Το παλέψαμε, ήρθαν αυτές οι διοργανώσεις. Επίσης, ίσως δεν ξέρετε, πήραμε και το πρωτάθλημα Περιφέρειας Νεανίδων που έγινε στο Καρλόβας. Ήρθε ο Νηρέας και έπαιξε με τη Ρίβα. Πήραμε άλλο ένα τουρνουά, να το πω έτσι, για την άνοδο, ας πούμε, του Σαμιακού Βόλεϊ. Πιστεύω ότι θα παλέψουμε. Βέβαια, δεν υπάρχουν λεφτά και καταλαβαίνετε ότι όλη η Ελλάδα υποφέρει αυτή τη στιγμή και υποφέρουν και οι ομοσπονδίες. Οπότε και εμείς σαν τοπικοί ακολουθούμε την πορεία της σημερινής εποχής. Σας ευχαριστούμε πολύ και πάντα επιτυχίες. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.